Είμαι υπαχτονιά ο σαμπάνι. Έχει έρθει ο κύριος Μαντάλας. Να περάσει, τι το μιλάτε, παιδί μου. Όχι. Χαιρετώ. Βλάσης Μαντάλας. Χαίρομαι πολύ, κύριε Μαντάλα. Με ζεντάκο. Επιτέλους, συναντιόμαστε. Όλο στο τηλέφωνο μιλούσαμε. Κάποια στιγμή θα τα λέγαμε και εκ του σύναγγης. Όχι, εγώ ήθελα από κοντά. Καθίστε. Τι να σας προσφέρουμε? Τίποτα. Από τραπέζι σηκώθηκα. Σας έφερα μια γιαούρτι να δοκιμάσετε και τα προϊόντα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα προϊόντα σας είναι ούτως ή άλλως ξακουστά. Μου λέτε, είχα σκυλιάσει. Είχατε... Για ποιο λόγο? Ήθελα να δω αυτή η ωραία φωνή με τι φάτσα πάει σετ. Κύριε Μαντάλα, ήθελα να κάνουμε αυτό το ραντεβού για να δούμε την προοπτική συνεργασία στα πλαίσια του κοινού. Με συγχωρείτε. Είχα πει να μην με δώσετε σε κανέναν. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά είναι ζώα. Μόνο αυξήσεις ξέρουν να ζητάνε. Έλεγα λοιπόν ότι στα πλαίσια μιας εξάπλωσης... Να πω κάτι, κυρία Μπεζεντάκου μου. Είστε κουρασμένοι και είμαι στη χώνεψη. Αντί να τα πούμε τώρα, δεν βρισκόμαστε το βράδυ να φάμε και να τα βάλουμε κάτω με την ησυχία μας. Το βράδυ? Αν μπορείτε. Πώς μπορώ? Ξέρω ένα ταβερνάκι στα Πετράλωνα. Πετράλωνα? Κάτι μου θυμίζει. Προς τα που πέφτουν. Έχεις το θράσος να μου λες good morning? Περιμένω όλη νύχτα να με πάρεις τηλέφωνο. Γιατί? Γιατί. Να μου πεις τι έγινε με τον Νίκο. Τι θες να έγινε, βρε τουλίτσα μου? Δεν καταλαβαίνεις. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Πήγαμε αρχικά για ένα drink, μετά πήγαμε για φαγητό, μετά για ένα γλυκό. Και μετά για μια σόδα για να ρευτείτε. Αστεία, αστεία, ακόμα δεν έχω χορέψει. Στέλλα, γιατί κουβαλήθηκε αυτός εδώ? Γιατί θες να κουβαλήθηκε, βρε τουλίτσα μου? Δεν καταλαβαίνεις. Μη μου το ξαναρωτήσεις αυτό, όχι, δεν καταλαβαίνω. Ήρθε να με πάρει. Να σε πάει πού? Πίσω στην Ελλάδα. Γιατί? Σε ζητάει το κοινό σου? Ο Νίκος με ζητάει. Are you kidding? Παιδί μου, κάθισε όλον αυτόν τον καιρό. Το σκέφτηκε από εδώ, το σκέφτηκε από εκεί. Και τελικά συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εμένα. Ο Νίκος. Ναι, ο Νίκος. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εσένα. Τελικά όχι. Στέλλα, έχω κόψει το τσιγάρο. Τα νεύρα μου δεν είναι καλά. Μα γιατί, τι ζόρι τραβάς? Γιατί με δουλεύεις? Δεν σε δουλεύω, ζωγραφιά μου. Το θεωρείς αδύνατο να μπορεί ένας άντρας να ζήσει χωρίς εμένα? Όχι. Ξέρω έναν άντρα που δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εσένα. Ο σουβλατζής στη γωνία. 1,5 μήνα έλειψε, κόντεψε να το κλείσει το μαγαζί. Τέλος πάντων. Άσε με. Έχω να σκεφτώ. Η ζωή μου βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Πού πας? Έχω ένα επαγγελματικό δείπνο. Μόνη σου θα πας? Βλέπεις κανέναν άλλον? Με θέλετε τίποτα άλλο? Έβαλε στο σκυλί να φάει. Μάλιστα. Μακαρόνια με κοιμά από χτες. Στον πρώην σύζυγό μου. Μάλιστα. Μπριζόλε με πατάτες. Γιατί δεν είχε άλλα μακαρόνια? Πήγαινε, Χρυσούλα, να ξαπλώσεις. Κάθεσαι και δίνεις δικαιώματα να μας σχολιάζει η Χρυσούλα. Παίρνει και τα λέει όλα στην πατρίδα της. Βούκινο έχουμε γίνει στο Δέλβινο. Πρώτη φορά είναι. Έτσι κι αλλιώς από τότε που πάτησε το πόδι της εδώ μέσα ο Μπόγος μας σχολιάζει όλη η Βόρεια Αθήνα. Πάνε αυτά, περάσανε. Με τον Παναγιώτη τι θα γίνει? Με τον Παναγιώτη, μητέρα, όπως ξέρεις, έχουμε χωρίσει από κλίνης και τραπέζης. Ήταν σωστό να τον απολύσεις? Ας πρόσεχε. Ο πατέρας δεν έχει πάρει μυρωδιά από όλα αυτά. Τρέμω στην ιδέα. Κάποια στιγμή θα το μάθει.
Τι σου έκανε ο Κακομοίρης? Μάζεψε τη βαλίτσα του και νόμιζε ότι μπορεί να με εγκαταλείψει. Ποιαν? Εμένα. Μια επιπολαιότητα έκανε ο Φουκαράς. Στην ηλικία μας δεν επιτρέπονται επιπολαιότητες. Και τι θα απογίνει αυτός ο άνθρωπος? Αδιαφορώ. Από όσο ξέρω, εξακολουθείτε να του προσφέρετε άσυλο. Σου έχω γίνει βάρος, ε. Όχι, ρε Παναγιώτη. Αλλά βλέπεις, εδώ μια τρύπα είναι. Με το ζόρι χωράω εγώ. Θα φύγω. Μόλις βρω δουλειά θα φύγω. Κάθε μέρα ψάχνω τις αγγελίες. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Προς το παρόν βολευόμαστε. Ένας ύπνος είναι. Άκου, αν θες κάνα βράδυ να φέρεις εδώ καμιά κοπέλα, πες το μου και θα κοιμηθώ αλλού. Πού? Στο σπιτάκι του σκυλού? Θα βρω εγώ ένα απάγγιο. Μη σε νοιάζει. Καλά, μου το έχεις άγχος. Άσε πρώτα να βρω την κοπέλα. Εκεί το κοριτσάκι που ερχόταν κατά καιρούς, η Κατερινούλα. Καληνύχτα, Παναγιώτη. Καληνύχτα. Μάζεψε τα πόδια σου. Είναι παγωμένα. Μου θα λέει και η Ανέτ. Πρέπει να ξαναβρεθούμε το συντομότερο δυνατό. Για να δούμε κάποια πράγματα στους συλλογισμούς. Εγώ δουλεύω και αύριο. Σαββάτο δεν έχουμε αύριο? Σάββατο. Τι είπα εγώ? Λουλούδια για την όμορφη? Όχι, όχι, πήγαινε, σε παρακαλώ. Πόσα θες για όλα? Όλα. Πόσα θες για όλα τα λουλούδια? Δεν ξέρω. Τι ξέρεις? Έλα. Σε φτάνουν. Ευχαριστώ, αφεντικό. Ορίστε. Δεν για παρεξηγήσετε, το λυπήθηκα το πιτσιρικά. Όχι, αλλά τόσα λουλούδια. Και για να είμαι ειλικρινής, επειδή είμαι και σεραίος, είχα καιρό να προσφέρω λουλούδια σε γυναίκα. Κι εγώ είχα καιρό να δεχτώ λουλούδια από άντρα. Οπότε είμαστε πάτσι και οι δύο. Στη σύζυγο, γιατί δεν της προσφέρετε λουλούδια? Αρέσουν αυτές οι χειρονομίες. Μίλησα εγώ για σύζυγο. Άθελα, μου είδα τη Βέρα. Την κράτησα για σουβενίρ. Με την Κικίτσα χωρίσαμε πριν 2 μήνες. Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. 14 χρόνια γάμου και 5 που την είχα γκόμενα, έδωσε μια μούτζα και έφυγε. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ξέρετε τι οικογένεια ήμασταν εμείς? Ξέρετε πώς την είχα? Με τη μεζονέτα της, με το εξοχικό της στη Σαρονίδα, με τα ταξίδια της. Πάσχα στη Βουδαπέστη, 7 διανυκτερεύσεις. Δεν παίζουν ρόλο τα υλικά, Άγαθα. Ό,τι γούσταρε το είχε. Μέχρι θηριοτηλέφωνο με οθόνη. Τι πράγμα? Στην είσοδο. Θηριοτηλέφωνο με οθόνη να βλέπει. Το θηρίο? Ποιος έρχεται? Καταβρόντιξε όλα αυτά και έφυγε. Κι εγώ είμαι σε διάσταση. Με τι? Με το σύζυγό μου. Έχω βάλει μπροστά τις διαδικασίες για το διαζύγιο. Κρίμας. Τι να κάνουμε. Μέσα στη ζωή είναι κι αυτά. Να πηγαίνουμε. Ναι, πάμε. Είναι αργά. Ναι. Θα μου επιτρέψετε? Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρώτη φορά που βγήκαμε. Καλά. Την επόμενη φορά είναι δικά μου. Έγινε. Πάμε. Θα γυρίσω τώρα στη μεζονέτα. Θα είμαι σαν τον Κούκο. Τι τα ήθελα 480 τετραγωνικά, χώρια ή βεράντες. Για να κανονίσω το ραντεβού μου, θα βρεθούμε αύριο? Κατά τις μία. Κατά τη μία. Τι είπα εγώ? Το σωστό είναι στήμια. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που είναι καλλιεργήσιμοι. Πάμε. Καλημέρα σας. Διαβάσα μια αγγελία που ζητάτε μια ισόκλειστη babysitter. Μάλιστα, είμαι ανήπαντρη. 30 χρονών. Έχω ασχοληθεί κάποια χρόνια με το modeling και πιστεύω πως έχω μια πολύ καλή σχέση με τα παιδιά. Τι είναι όχι μεγάλο, πόσο μεγάλο είναι το παιδάκι? 37. Ότι χάσου, ανώμαλε.
Θα σε καταγγείλω. Γιατί όλοι οι άντρες να είναι καθάρματα. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Μήπως μπορώ να μιλήσω στον Νικό? Όχι. Ναι, δεν είναι εκεί. Όχι. Ξέρετε πότε θα γυρίσει? Όχι. Λοιπόν, περιμένω μια απάντηση. Αρχικά να σου ξεκαθαρίσω ότι αν μου το ζητάγες εσύ, δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτώ. Μα δεν υπήρχε περίπτωση να στο ζητήσω εγώ. Διακρίνω μια επιθετικότητα. Είναι ιδέα. Συγγνώμη. Έτσι, μπράβο. Αν το κάνω, το κάνω για τον πατέρα σου. Δηλαδή? Τι δηλαδή, φεύγω για Ελλάδα. Σε ευχαριστώ. Μη βιάζεσαι, έρχομαι υπό όρους. Τους δέχομαι. Μη βιάζεσαι, είπα. Ακούω τους όρους σου. Όσο μείνω στην Ελλάδα, θα μου μιλάς γλυκά και με σεβασμό. Δεν θα με θίξεις και δεν θα με ειρωνευτείς ούτε μπροστά σε άλλους, ούτε όταν είμαστε δυο μας. Να μου κοπεί η γλώσσα. Να μου φέρεσαι όπως αρμόζει σε μία κυρία. Πάνω στο κεφάλι μου θα σε έχω. Όχι, δεν θέλω να διακινδυνεύσω. Όχι, είμαι έτοιμος ακόμα και αυτό να κάνω. Επίσης, πρέπει να διευθετήσουμε κάποια πράγματα εδώ. Μην μπορώ να φύγω στα καλά καθούμενα με έναν άγνωστο. Γιατί? Σε ποιον έχουμε να δώσουμε λογαριασμό? Νικολάκη, εγώ στη Μελβούρνη έχω ένα όνομα. Ένα όνομα βαρύ, σαν το σώμα. Δεν καταλαβαίνω, τι θες? Δεν ήμουν ποτέ. Κοπιάστε, καπετάνι, κοπιάστε, παραγή. Συγχαρητήρια, εγώ τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να σε γνωρίσει ο κύκλος. Εγώ, μια θεία και ένα θείο που έχουν σαν κόρη τους. Και τι πρέπει να πάρουμε την άδειά τους? Πρέπει να ξέρουν με ποιον φεύγω και πού πάω. Ωραία. Να τους γνωρίσουμε και τους θείους σου και τους ανιψιούς σου και τον κύκλο σου. Τσατίστηκε? Όχι, καθόλου. Έτσι πέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Μήπως είναι και ο Νίκος? Όχι, γλυκιά μου, ο Νίκος λείπει. Α, μάλιστα. Προσπαθώ να τον βρω και στο κινητό του. Μπορεί να μην πιάνει γιατί είναι στην Αυστραλία. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Πού είπατε είναι? Στην Αυστραλία. Για δουλειές? Όχι, πήγε να βρει μια φίλη του. Ποια είστε αν επιτρέπετε? Είμαι από τον Ιππικό Όμιλο, μια γνωστή του. Α, ναι, ξέρω. Το όνομά σας? Νέμεσης. Ωραίο όνομα. Όταν γυρίσει θα του πω τι πήρατε. Ξέρετε πότε γυρνάει? Εξαρτάται από τη φίλη του, γιατί θα γυρίσουν μαζί. Α, μάλιστα, θα γυρίσουν και μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Τι να κάνω? Ναι, γεια σας. Από το 725 τηλεφωνώ. Θα ήθελα μια τούρτα σοκολάτα. Μέγεθος. Οικογενειακό. Hello. Ναι, συγγνώμη που σας ενοχλώ. Τη Στέλλα, Άδελα. Τη Στέλλα. Δεν είναι εδώ. Ποια είστε? Μια φίλη της από την Ελλάδα. Παίρνω σπίτι της και δεν απαντά. Μπορώ να τη βρω κάπου αλλού. Βγήκε εσύ, είσαι. Ναι, πού θα βρω τη Στέλλα? Η Τούλα είμαι. Το ξέρω. Πού μπορώ να τη βρω? Τι κάνεις, καλά είσαι? Είμαι πολύ βιαστική. Πες μου, πού θα βρω τη Στέλλα? Τι να σου πω, βρε Βίκη μου. Η Στέλλα είναι με τον Νίκο. Θα πηγαίνανε για φαγητό και μετά για shopping. Προσπάθησε πολύ αργά σπίτι της. Θα τους βρεις και τους δύο εκεί. Σε ευχαριστώ. Καλά τις 12 ώρα δική μας πάρε. Εγώ εχθές τους πέτυχα τέτοια ώρα στο ντουζ. Και μέσα σε 2 λεπτά το όμορφο προσωπάκι σάρωσε. Η πορσελάνινη επιδερμίδα έσπασε. Ρητίδες χαράκωσαν το μέτωπο. Η πεντάμορφη κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και ούρλιαξε από τρόμο. Τώρα θα δεις. Ναι, γεια σας. Το τηλέφωνο του εργοστασίου Πεζεντάκος θα ήθελα. Ναι, γαλακτοκομικά. Ευχαριστώ πολύ. Μία σου και μία μου κάθαρμα. Όχι, δεν γίνεται. Κάπου αλλού πρέπει να ξεσπάσω. Ψώνια.
Βιζαντάκου. Βλάσεις, θα σέβη μου. Γεια σας, τι γίνεστε. Έλεγα, αν θέλατε δηλαδή, αντί να έρθω από εκεί να βρεθούμε το βράδυ για κανένα ψαράκι. Ναι, γιατί όχι. Άλλωστε, μου χρωστάτε και ένα κέρας. Φυσικά, δεν το ξεχνώ. Θα περάσω να σας πάρω. Όχι, όχι, θα έρθω μόνη μου. Πάμε στο ίδιο ταβερνάκι που πήγαμε χτες. Ναι, γιατί όχι. Σου πιάσα τη μάνα. Πιάστε τι. Ορίστε. Όχι, όχι, σε ένα φιλαράκο μιλούσα. Λοιπόν, τα λέμε το βράδυ στη 9. Βεζεντάκου, πείτε του Ζεράρ σε μισή ώρα είμαι εκεί. Μάσκα και χτένισμα. Πώς θέλα, Βίκη. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Κι εγώ καλά. Πού βρίσκεσαι? Δεν ξέρω. Ο αιώνιος Λάζαρος. Πήρε στοιχείο? Το έχω παραγγείλει, αλλά μέχρι να έρθει να εκτελονιστεί. Ο... πώς το λέγανε? Μίτσος, τι κάνει? Αλλάζει δέρμα. Τι να κάνει κι αυτός. Ο Γρηγόρης. Καλά είναι? Γρηγόρης. Έλα, μην με πειράζεις. Καλά είναι κι αυτός. Παντρεύτηκε? Δύο φορές. Έχει τρία παιδιά από κάθε γάμο. Συνεχίζει το δούλεμα. Αφού με ρωτάς αν παντρεύτηκε. Θυμάμαι ότι ήθελε να αποκατασταθεί. Ήταν παιδί για σπίτι. Εσύ? Παντρεύτηκες? Ο γάμος μου λείπει αυτή την εποχή. Ψάχνω σαν τρελή για δουλειά. Τα αποθέματα στην τράπεζα αρχίζουν και τελειώνουν. Και? Βρήκες τίποτα? Κάτι βρήκα. Part-time βέβαια. Όπως σας έχω πολλάκι στο νησί, με τη ζωγραφική εκφράζουμε τις ιδέες μας και τα συναισθήματά μας. Έτσι, ο λόγος μας αποκτά εικαστική γλώσσα. Τις δύο προηγούμενες εβδομάδες ασχοληθήκαμε με την απεικόνιση του αντικειμένου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με βήματα αργά από το περίγραμμα του ανθρωπίνου σώματος και συγκεκριμένα του γυναικείου. Θα μας βοηθήσει η Βίκη. Την καλωσορίζουμε και την ευχαριστούμε για τη βοήθεια που θα μας προσφέρει. Όπως θα διαπιστώσετε σε λίγο η διεισόμαση, η Βίκη διαθέτει τις ιδανικές αναλογίες μιας γυναίκας που περνάει από την πρώτη νεότητα στην οριμότητα. Βίκη, αν έχεις την καλοσύνη. Ας δημιουργήσουμε, λοιπόν. Ψάχνω έναν τρόπο για να κάνω μια γυναίκα να ανέβει σπίτι. Πες της... ανέβα σπίτι. Ρε βλαμμένο, απόψε θα βγω με την τώρα. Αν δω ότι με παίρνει, θέλω να την κάνω να ανέβει σπίτι χωρίς να φανεί ότι έχω άλλο σκοπό. Πες της ότι πρέπει να ταΐσεις το σκύλο. Το σκύλο που δεν έχω. Πες της ότι πρέπει να ταΐσεις εμένα. Σιγά μην της δείξω εσένα να τρομάξεις, κοπέλα. Άσε που εσύ την κάνεις απόψε, βρες που θα πας. Ότι ξέχασες το σίδερο στην πρίζα. Δεν θέλω να της δώσω την εικόνα της νοικοκυρούλας. Ότι άφησε την κατσαρόλα στο μάτι. Εντάξει, μου ξέφυγε. Πες της ότι θέλεις να της δείξεις κάτι. Τι? Το μικρό Γρηγοράκι. Γιατί να είσαι τόσο μαλακισμένο? Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα της πεις. Πάντως, κοίταξε να είσαι σοβαρός. Μην καταλαβεί, γκόμενα, πόσο λιγούρης είσαι. Συμβουλές δεν δέχομαι από κανένα και κυρίως από σένα. Εγώ φταίω που κάθομαι και ασχολούμαι με τα προβλήματά σου. Τζερκ. Κάποιος με ρώταγε σήμερα για σένα. Ποιος? Δεν θυμάμαι. Άντρας ή γυναίκα? Μη μου βάζεις δύσκολα. Πάντως σε ήξερε καλά. Ποιος μου, ρε? Να, εδώ το έχω. Πήρε κανένα μωτό και με τρίλανε. Τι κάνει ο Γρηγόρης? Δώσε χαιρετίσματα του Γρηγόρη. Καλά, μα το θυμηθείς μου λες. Ο Νίκος δεν πήρε κανένα τηλέφωνο, ε? Θα πάρει όταν πρέπει. Τι του ήρθε να πάει άρον-άρον στην Αυστραλία? Θα έχει τους λόγους.
ξέρεις κάτι παραπάνω από μένα? Όχι, αγάπη μου. Είναι δυνατόν εδώ μέσα να ξέρει κάποιος κάτι παραπάνω από σένα? Πού είναι αυτός ο Παναγιός να παίξουμε κανένα χαρτάκι? Έχει ξαπλώσει, είπε να μην τον ενοχλήσουμε. Μέρες έχω να τον δω. Α, θα άτυχε, εγώ τον βλέπω καθημερινά. Και 4 και 5 φορές κάθε μέρα. Και η Ανέτα ξάπλωσε? Η Ανέτα είναι σε επαγγελματικό δείπνο. Το έχει φάει δουλειά αυτό το κορίτσι. Πολλές αγάπες γνώρισα, αγάπησα και χώρισα, μα όπου κι αν γυρνούσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χείλια μου, σε γύρευαν τα χείλια μου, σε γύρευε η ψυχή μου, η πόθη κρυφή μου. Όσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα, πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό. Μα πως φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα μπορώ. Κύριε κοντά μου, αγάπη γλυκιά μου, θέλω ακόμα ξανά να σου πω. Πόσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω και πως να σε ξεχάσω που τόσο σ' αγαπώ. Υπάρχει το νεράο σαμπάνι. Έχει έρθει ο κύριος Μαντάλλας. Να περάσει, τι τον κρατάς, παιδί μου. Au revoir. Χαιρετώ. Βλάσης Μαντάλλας. Χαίρο πολύ, κύριε Μαντάλλα. Πες εντά. Επιτέλους, συναντιόμαστε. Όλο στο τηλέφωνο μιλούσαμε. Κάποια στιγμή θα τα λέγαμε και εκ του σύναγκης. Όχι, εγώ ήθελα από κοντά. Καθίστε. Τι να σας προσφέρουμε? Τίποτα. Από τραπέζι σηκώθηκα. Σας έφερα μια γιαούρτι να δοκιμάσετε και τα προϊόντα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα προϊόντα σας είναι ούτως ή άλλως ξακουστά. Μου λέτε, είχα σκυλιάσει. Είχατε... Για ποιο λόγο? Ήθελα να δω αυτή η ωραία φωνή με τι φάτσα πάει σετ. Κύριε Μαντάλλα, ήθελα να κάνουμε αυτό το ραντεβού για να δούμε την προοπτική συνεργασία στα πλαίσια του κοινού. Με συγχωρείτε. Είχα πει να μην με δώσετε σε κανέναν. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά είναι ζώα. Μόνο αυξήσεις έρουν να ζητάνε. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι στα πλαίσια μιας εξάπλωσης... Να πω κάτι, κυρία Μπεζεντάκου μου. Είστε κουρασμένη και με στιχόνεψη. Αντί να τα πούμε τώρα. Δεν βρισκόμαστε το βράδυ να φάμε και να τα βάλουμε κάτω με την ησυχία μας. Το βράδυ? Αν μπορείτε. Πώς μπορώ? Ξέρω ένα ταβερνάκι στα Πετράλωνα. Πετράλωνα? Κάτι μου θυμίζει. Προς τα που πέφτουν. We'll be right back.
morning. Είπα good morning. Τι good morning, έχεις το θράσος να μου λες good morning. Περιμένω όλη νύχτα να με πάρεις τηλέφωνο. Γιατί? Τι γιατί, να μου πεις τι έγινε με τον Νίκο. Τι θες να έγινε, βρε τουλίτσα μου, δεν καταλαβαίνεις. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Πήγαμε αρχικά για ένα drink, μετά πήγαμε για φαγητό, μετά για ένα γλυκό. Και μετά για μια σόδα για να ρευτείτε. Αστεία, ακόμα δεν έχω χορέψει. Στέλλα, γιατί κουβαλήθηκε αυτός εδώ. Γιατί θες να κουβαλήθηκε, βρε τουλίτσα μου. Δεν καταλαβαίνεις. Μην μου το ξαναρωτήσεις αυτό, όχι, δεν καταλαβαίνω. Ήρθε να με πάρει. Να σε πάει πού? Πίσω στην Ελλάδα. Γιατί, σε ζητάει το κοινό σου. Ο Νίκος με ζητάει. Are you kidding? Παιδί μου, κάθισε όλον αυτόν τον καιρό. Το σκέφτηκε από εδώ, το σκέφτηκε από εκεί. Και τελικά συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εμένα. Ο Νίκος. Ναι, ο Νίκος. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εσένα. Τελικά όχι. Στέλλα, έχω κόψει το τσιγάρο. Τα νεύρα μου δεν είναι καλά. Μα γιατί, τι ζόρι τραβάς. Γιατί με δουλεύεις. Δεν σε δουλεύω, ζωγραφιά μου. Το θεωρείς αδύνατο να μπορεί ένας άντρας να ζήσει χωρίς εμένα. Όχι. Ξέρω έναν άντρα που δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εσένα. Ο σουβλατζής στη γωνία. 1,5 μήνα έλειψα, σκόνταψα να το κλείσω το μαγαζί. Τέλος πάντων. Άσε με. Έχω να σκεφτώ. Η ζωή μου βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Πού πας? Έχω ένα επαγγελματικό δείπνο. Μόνη σου θα πας? Βλέπεις κανέναν άλλον? Με θέλετε τίποτα άλλο? Έβαλε στο σκυλί να φάει. Μάλιστα. Μακαρόνια με κοιμά από χτες. Στο πρώην σύζυγό μου. Μάλιστα. Μπριζόλα με πατάτες. Γιατί δεν είχε άλλα μακαρόνια? Πήγαινε, Χρυσούλα, να ξαπλώσεις. Κάθεσαι και δίνεις δικαιώματα να μας σχολιάζει, Χρυσούλα. Παίρνει και τα λέει όλα στην πατρίδα της. Βούκινο έχουμε γίνει στο Δέλβινο. Πρώτη φορά είναι. Έτσι κι αλλιώς από τότε που πάτησε το πόδι της εδώ μέσα ο Μπόγος μας σχολιάζει όλη η Βόρεια Αθήνα. Πάνε, αυτά περάσανε. Με τον Παναγιώτη τι θα γίνει? Με τον Παναγιώτη, μητέρα, όπως ξέρεις, έχουμε χωρίσει από κλίνης και τραπέζης. Ήταν σωστό να τον απολύσεις? Ας πρόσεχε. Ο πατέρας δεν έχει πάρει μυρωδιά από όλα αυτά. Τρέμω στην ιδέα. Κάποια στιγμή θα το μάθει. Τι σου έκανε ο Κακομοίρης? Μάζεψε τη βαλίτσα του και νόμιζε ότι μπορεί να με εγκαταλείψει. Ποιαν? Εμένα. Μια επιπολαιότητα έκανε ο Φουκαράς. Στην ηλικία μας δεν επιτρέπονται επιπολαιότητες. Και τι θα απογίνει αυτός ο άνθρωπος? Αδιαφορώ. Από όσο ξέρω, εξακολουθείτε να του προσφέρετε άσυλο. Σου έχω γίνει βάρος, ε. Όχι, ρε Παναγιώτη. Αλλά βλέπεις, εδώ μια τρύπα είναι. Με το ζόρι χωράω εγώ. Θα φύγω. Μόλις βρω δουλειά, θα φύγω. Κάθε μέρα ψάχνω τις αγγελίες. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Προς το παρόν βολευόμαστε. Ένας ύπνος είναι. Άκου, αν θες κάνα βράδυ να φέρεις εδώ καμιά κοπέλα, πες το μου και θα κοιμηθώ αλλού. Πού? Στο σπιτάκι του σκυλού? Θα βρω εγώ ένα απάγγιο. Μη σε νοιάζει. Καλά, μην το έχεις άγχος. Άσε πρώτα να βρω την κοπέλα. Εκείνο το κοριτσάκι που ερχόταν κατά καιρούς, η Κατερινούλα. Καληνύχτα, Παναγιώτη. Καληνύχτα. Μάζεψε τα πόδια σου. Είναι παγωμένα. Μου το έλεγε και η Ανέτ. Πρέπει να ξαναβρεθούμε το συντομότερο δυνατό. Για να δούμε κάποια πράγματα στους συλλογισμούς. Εγώ δουλεύω και αύριο. Σαββάτο δεν έχουμε αύριο? Σάββατο. Τι είπα εγώ? Λουλούδια για την όμορφη? Όχι, όχι, πήγαινε, σε παρακαλώ. Πώς θα θες για όλα? Όλα. Πώς θα θες για όλα τα λουλούδια? Δεν ξέρω. Πήρες. Έλα. Σε φτάνουν. Ευχαριστώ, αφεντικό. Ορίστε. Δεν παρεξηγήσετε. Το λυπήθηκα το πιτσιρικά. Όχι. Αλλά τόσα λουλούδια. Και για να είμαι ειλικρινής, επειδή είμαι και σεραίος, είχα καιρό να προσφέρω λουλούδια σε γυναίκα. Κι εγώ είχα καιρό να δεχτώ λουλούδια από άντρα. Οπότε είμαστε πάτσι και οι δύο. Στη σύζυγο, γιατί δεν της προσφέρετε λουλούδια? Αρέσουν αυτές οι χειρονομίες. Μίλησα εγώ για σύζυγο. Άθελα, μου είδα τη Βέρα. Την κράτησα για σουβενίρ. Με την Κικίτσα χωρίσαμε πριν 2 μήνες. Α, συγγνώμη, δεν ήξερα.
14 χρόνια γάμου και 5 που την είχα γκόμενα, έδωσε μια μούτζα και έφυγε. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ξέρετε τι οικογένεια ήμασταν εμείς. Ξέρετε πώς την είχα. Με τη μεζονέτα της. Με το εξοχικό της στη Σαρονίδα. Με τα ταξίδια της. Πάσχα στη Βουδαπέστη, 7 διανυκτερεύσεις. Δεν παίζουν ρόλο τα υλικά, Άγαθα. Ό,τι γούσταρε το είχε. Μέχρι θηριοτηλέφωνο με οθόνη. Τι πράγμα? Στην είσοδο. Θηριοτηλέφωνο με οθόνη να βλέπει. Το θηρίο? Ποιος έρχεται. Και τα βρόντιξε όλα αυτά και έφυγε. Κι εγώ είμαι σε διάσταση. Με τι? Με το σύζυγό μου. Έχω βάλει μπροστά τις διαδικασίες για το διαζύγιο. Κρίμας. Τι να κάνουμε. Μέσα στη ζωή είναι κι αυτά. Να πηγαίνουμε. Ναι, πάμε. Είναι αργά. Ναι. Ω, θα μου επιτρέψετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρώτη φορά που βγήκαμε. Καλά. Την επόμενη φορά είναι δικά μου. Έγινε. Πάμε. Θα γυρίσω τώρα στη μεζονέτα. Θα είμαι σαν τον Κούκο. Τι τα ήθελα 480 τετραγωνικά, χώρια ή βεράντες. Για να κανονίσω το ραντεβού μου, θα βρεθούμε αύριο. Κατά τη μία. Κατά τη μία. Τι είπα εγώ? Το σωστό είναι στη μία. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που είναι καλλιεργήσιμοι. Πάμε. Ναι, καλημέρα σας. Διάβασα μια αγγελία που ζητάτε μια ισόκληση στην babysitter. Μάλιστα, είμαι ανήπαντρη, 30 χρονών. Έχω ασχοληθεί κάποια χρόνια με το modeling και πιστεύω πως έχω μια πολύ καλή σχέση με τα παιδιά. Τι εννοείται μεγάλο, πόσο μεγάλο είναι το παιδάκι? 37. Ότι χάσου, ανώμαλε. Θα σε καταγγείλω. Γιατί όλοι οι άντρες να είναι καθάρματα? Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Μήπως μπορώ να μιλήσω στον Νικό? Όχι. Ναι, δεν είναι εκεί. Όχι. Ξέρετε πότε θα γυρίσει? Όχι. Λοιπόν, περιμένω μια απάντηση. Αρχικά να σου ξεκαθαρίσω ότι αν μου το ζήταγες εσύ, δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτώ. Μα δεν υπήρχε περίπτωση να στο ζητήσω εγώ. Διακρίνω μια επιθετικότητα. Είναι η ιδέα. Συγγνώμη. Έτσι, μπράβο. Αν το κάνω, το κάνω για τον πατέρα σου. Δηλαδή? Τι δηλαδή, φεύγω για Ελλάδα. Σε ευχαριστώ. Μη βιάζεσαι. Έρχομαι υπό όρους. Τους δέχομαι. Μη βιάζεσαι, είπα. Ακούω τους όρους σου. Όσο μείνω στην Ελλάδα, θα μου μιλάς γλυκά και με σεβασμό. Δεν θα με θίξεις και δεν θα με ειρωνευτείς ούτε μπροστά σε άλλους, ούτε όταν είμαστε οι δυο μας. Να μου κοπεί η γλώσσα. Θα μου φέρεσαι όπως αρμόζει σε μία κυρία. Πάνω στο κεφάλι μου θα σε έχω. Όχι, δεν θέλω να διακινδυνεύσεις. Όχι, είμαι έτοιμος ακόμα και αυτό να κάνω. Επίσης, πρέπει να διευθετήσουμε κάποια πράγματα εδώ. Δεν μπορώ να φύγω στα καλά καθούμενα με έναν άγνωστο. Γιατί? Σε ποιον έχουμε να δώσουμε λογαριασμό? Νικολάκη, εγώ στη Μελβούρνη έχω ένα όνομα. Ένα όνομα βαρύ, σαν το σώμα. Δεν καταλαβαίνω, τι θες? Δεν ήμουν ποτέ. Κοπιάστε, καπετάνι, κοπιάστε, παραγή. Συγχαρητήρια, εγώ τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να σε γνωρίσει ο κύκλος μου. Εγώ, μια θεία και ένα θείο που έχουν σαν κόρη τους. Και τι πρέπει να πάρουμε την άδειά τους? Πρέπει να ξέρουν με ποιον φεύγω και πού πάω. Ωραία. Να τους γνωρίσουμε και τους θείους σου και τους ανιψιούς σου και τον κύκλο σου. Τσατίστηκε. Όχι, καθόλου. Έτσι, μπράβο. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Μήπως είναι ο και ο Νίκος? Όχι, γλυκιά μου, ο Νίκος λείπει. Α, μάλιστα. Προσπαθώ να τον βρω και στο κινητό του. Μπορεί να μην βγαίνει γιατί είναι στην Αυστραλία. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Πού είπατε είναι? Στην Αυστραλία. Για δουλειές? Όχι, πήγε να βρει μια φίλη του. Ποια ήσταν, επιτρέπετε?
Είμαι από τον υπηκό όμιλο, μια γνωστή του. Α, ναι, ξέρω. Το όνομά σας? Νέμεσης. Ωραίο όνομα. Όταν γυρίσει θα του πω τι πήρατε. Ξέρετε πότε γυρνάει? Εξαρτάται από τη φίλη του, γιατί θα γυρίσουν μαζί. Α, μάλιστα, θα γυρίσουν και μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Τι να κάνω. Ναι, γεια σας. Από το 725 τηλεφωνώ. Θα ήθελα μια τούρτα σοκολάτα. Μέγεθος οικογενειακό. Hello. Ναι, συγγνώμη που σας ενοχλώ. Τη Στέλλα, Άδελα. Τη Στέλλα. Δεν είναι εδώ. Ποια είστε? Μια φίλη της από την Ελλάδα. Παίρνω σπίτι και δεν απαντά. Μπορώ να τη βρω κάπου αλλού. Βίκη, εσύ είσαι? Ναι, πού θα βρω τη Στέλλα? Η Τούλα είμαι. Το ξέρω. Πού μπορώ να τη βρω? Τι κάνεις, καλά είσαι? Είμαι πολύ βιαστική. Πες μου, πού θα βρω τη Στέλλα? Τι να σου πω, βρε Βίκη μου. Η Στέλλα είναι με τον Νίκο. Θα βγαίνανε για φαγητό και μετά για shopping. Προσπάθησε πολύ αργά σπίτι της. Θα τους βρεις και τους δύο εκεί. Σε ευχαριστώ. Κατά τις 12 ώρα δική μας πάνε. Εγώ εχθές τους πέτυχα τέτοια ώρα στο ντουζ. Και μέσα σε 2 λεπτά το όμορφο προσωπάκι σάρωσε. Η πορσελάνινη επιδερμίδα έσπασε. Ρητίδες χαράκωσαν το μέτωπο. Πεντάμορφη κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και ούρλιαξε από τρόμο. Τώρα θα δεις. Ναι, γεια σας. Το τηλέφωνο του εργοστασίου Πεζεντάκος θα ήθελα. Ναι, γαλακτοκομικά. Ευχαριστώ πολύ. Μία σου και μία μου κάθαρμα. Όχι, δεν γίνεται. Κάπου αλλού πρέπει να ξεσπάσω. Ψώνια. Πεζεντάκου. Βλάσεις, τα σέβη μου. Γεια σας, τι γίνεστε? Έλεγα, αν θέλατε δηλαδή, αντί να έρθω από εκεί να βρεθούμε το βράδυ για κανένα ψαράκι. Ναι, γιατί όχι. Άλλωστε, μου χρωστάτε και ένα κέρασι. Φυσικά, δεν το ξεχνώ. Θα περάσω να σας πάρω? Όχι, όχι, θα έρθω μόνη μου. Πάμε στο ίδιο ταβερνάκι που πήγαμε χτες. Ναι, γιατί όχι. Σου πιάσα τη μάνα. Πιάστε τι. Ορίστε. Όχι, όχι, σε ένα φιλαράκο μιλούσα. Λοιπόν, τα λέμε το βράδυ στη 9. Πεζεντάκου, πείτε τους Ζεράρ σε μισή ώρα είμαι εκεί. Μάσκα και χτένισμα. Στέλλα, Βίκη. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Κι εγώ καλά. Πού βρίσκεσαι? Δεν ξέρω. Ο αιώνιος Λάζαρος. Πήρε στοιχείο? Το έχω παραγγείλει, αλλά μέχρι να έρθει να εκτελονιστεί. Ο... πώς το λέγανε? Μίτσος, τι κάνει? Αλλάζει δέρμα. Τι να κάνει κι αυτός. Ο Γρηγόρης. Καλά είναι? Γρηγόρης. Έλα, μην με πειράζεις. Καλά είναι κι αυτός. Παντρεύτηκε? 2 φορές. Έχει 3 παιδιά από κάθε γάμο. Συνεχίζει το δούλεμα. Ένα αφού με ρωτάς αν παντρεύτηκε. Θυμάμαι ότι ήθελε να αποκατασταθεί. Ήταν παιδί για σπίτι. Εσύ? Παντρεύτηκες? Ο γάμος μου λείπει αυτή την εποχή. Ψάχνω σαν τρελή για δουλειά. Τα αποθέματα στην τράπεζα αρχίζουν και τελειώνουν. Και? Βρήκες τίποτα? Κάτι βρήκα. Part-time βέβαια. Όπως σας έχω πολλάκι στο νήσι, με τη ζωγραφική εκφράζουμε τις ιδέες μας και τα συναισθήματά μας. Έτσι ο λόγος μας αποκτά εικαστική γλώσσα.
Τις δύο προηγούμενες εβδομάδες ασχοληθήκαμε με την απεικόνιση του αντικειμένου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με βήματα αργά από το περίγραμμα του ανθρωπίνου σώματος. Και συγκεκριμένα του γυναικείου. Θα μας βοηθήσει η Βίκη. Την καλωσορίζουμε και την ευχαριστούμε για τη βοήθεια που θα μας προσφέρει. Όπως θα διαπιστώσετε σε λίγο η διεισόμαση, η Βίκη διαθέτει τις ιδανικές αναλογίες μιας γυναίκας που περνάει από την πρώτη νεότητα στην ωριμότητα. Βίκη, αν έχεις την καλοσύνη. Ας δημιουργήσουμε, λοιπόν. Ψάχνω έναν τρόπο για να κάνω μια γυναίκα να ανέβει σπίτι. Πες της... Ανέβα σπίτι. Ρε βλαμένο, απόψε θα βγω με την Τώρα. Αν δω ότι με παίρνει, θέλω να την κάνω να ανέβει σπίτι χωρίς να φανεί ότι έχω άλλο σκοπό. Πες της ότι πρέπει να ταΐσεις το σκύλο. Το σκύλο που δεν έχω. Πες της ότι πρέπει να ταΐσεις εμένα. Σιγά μην της δείξω εσένα να τρομάξεις, κοπέλα. Άσε που εσύ την κάνεις απόψε, βρες που θα πας. Ότι ξέχασες το σίδερο στην πρίζα. Δεν θέλω να της δώσω την εικόνα της νοικοκυρούλας. Ότι άφησε την κατσαρόλα στο μάτι. Εντάξει, μου ξέφυγε. Πες της ότι θέλεις να της δείξεις κάτι. Τι? Το μικρό Γρηγοράκι. Γιατί να είσαι τόσο μαλακισμένο? Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα της πεις. Πάντως, κοίταξε να είσαι σοβαρός. Δεν καταλαβεί η κομμένα πόσο λιγούρης είσαι. Συμβουλές δεν δέχομαι από κανένα και κυρίως από σένα. Εγώ φταίω που κάθομαι και ασχολούμαι με τα προβλήματά σου. Τζέρκ. Κάποιος με ρώταγε σήμερα για σένα. Ποιος? Δεν θυμάμαι. Άντρας ή γυναίκα? Μη μου βάζεις δύσκολα. Πάντως σε ήξερε καλά. Ποιος μου, ρε? Να, εδώ το έχω. Ρε γάμο το, και με τρίλανε. Τι κάνει ο Γρηγόρης, τόσα χαιρετίσματα που Γρηγόρη. Καλά, μα το θυμηθείς μου λες. Ο Νίκος δεν πήρε κανένα τηλέφωνο, ε? Θα πάρει όταν πρέπει. Τι του ήρθε να πάει άρον-άρον στην Αυστραλία? Θα έχει τους λόγους. Ξέρεις κάτι παραπάνω από μένα? Όχι, αγάπη μου. Είναι δυνατόν εδώ μέσα να ξέρει κάποιος κάτι παραπάνω από σένα? Πού είναι αυτός ο Παναγιός να παίξουμε κανένα χαρτάκι? Έχει ξαπλώσει, είπε να μην τον ενοχλήσουμε. Μέρες έχω να τον δω. Αθάτυχε, εγώ τον βλέπω καθημερινά. Και 4 και 5 φορές κάθε μέρα. Και η Ανέτα ξάπλωσε? Η Ανέτα είναι σε επαγγελματικό δείπνο. Το έχει φάει δουλειά αυτό το κορίτσι. Πολλές αγάπες γνώρισα, αγάπησα και χώρισα, μα όπου κι αν γυρνούσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χείλια μου, σε γύρευαν τα χείλια μου, σε γύρευε η ψυχή μου, υπόθη κρυφή μου. Όσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα, πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό. Μα πως φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ.